είπεν ο Κύριος, «Εάν αφείτε τις ανθρώπης τα παραπτώματα αυτών, αφήσει και εμήν ο Πατήρ ημών ο ουράνιος. Εάν δε μη αφείτε τις ανθρώπης τα παραπτώματα αυτών, ουδέ ο Πατήρ ημών ο ουράνιος αφήσει τα παραπτώματα ημών». Δηλαδή, είπεν ο Κύριος, εάν συγχωρήσετε στους ανθρώπους τα παραπτώματά τους, θα σας συγχωρήσει και εσάς ο ουράνιος Πατέρας σας. Εάν όμως δεν συγχωρήσετε στους ανθρώπους τα παραπτώματά τους, ούτε ο Πατέρας σας ο ουράνιος θα συγχωρήσει τα δικά σας παραπτώματα. Ο Κύριος ημών Ιησούς Χριστός μας διδάσκει και θετικά και αρνητικά τη συγχώρηση. Ο Κύριος μας διδάσκει, αν θέλετε να συγχωρηθείτε, αν θέλετε να συγχωρηθείτε, μας λέγει ο Κύριος, θα πρέπει να συγχωρήσετε. Εάν συγχωρήσετε, θα συγχωρηθείτε. Εάν δεν συγχωρήσετε στους άλλους τα λάθη τους προς εσάς, δεν θα συγχωρήσει και ο Πατέρας ο ουράνιος τα δικά σας λάθη προς Αυτόν. Και ο ίδιος ο Κύριος μας έδωσε παράδειγμα συγχωρητικότητας. Επάνω από τον Σταυρό, όχι μόνο παρακάλεσε τον ουράνιο Πατέρα Του να συγχωρήσει τους σταυρωτές Του, αλλά και μέσα στον άφατο πόνο Του προσήγαγε ένα επιχείρημα για χάρη τους. Δεν ξέρουν τι κάνουν. Πάτερ άφες αυτής, ουγαρίδαση την ποιούση. Συγχώρεσέ τους, Πατέρα μου ουράνιε, γιατί δεν γνωρίζουν τι κάνουν. Δεν οργίστηκε ο Κύριος, ούτε τους καταράστηκε, ούτε ζήτησε την παραδειγματική τους τιμωρία. Θα μπορούσε σε μία στιγμή να τους εξαφανίσει, ακόμα και πριν καν τον συλλάβουν, κατεβάζοντας όχι λεγεώνες αγγέλων και έναν μόνον άγγελο. Αλλά τι είπε στον Πέτρο και σε αυτούς που θέλησαν να τον υπερασπιστούν στον κήπο της Γεθσημανή? Εάτε, έως τούτου, δηλαδή φτάνει μέχρι εδώ, βάλε τη μάχαιρα εις τη θήκη σου. Βάλε το μαχαίρι στη θήκη και αμέσως θεράπευσε το κομμένο αυτί του δούλου του αρχιερέως. Νομίζεις ότι δεν μπορώ να παρακαλέσω τον Πατέρα μου και να μου παραστήσει περισσότερες από 12 λεγεώνες αγγέλων? Ο Κύριος μας διδάσκει ο ίδιος την συγχώρηση και μας βάζει καθημερινά να λέμε πολλές φορές την Κυριακή προσευχή, στην οποία υπάρχει και αυτό το αίτημα. Άφες ημίν τα οφειλήματα ημών, ως και εμείς αφίεμεν τις οφειλέτες ημών. Υποσχόμαστε δηλαδή στον Κύριο ότι θα συγχωρήσουμε τους αδελφούς μας και έτσι παίρνουμε θάρρος να ζητήσουμε τη συγχώρηση των δικών μας αμαρτιών. Διαβάζουμε στο Γεροντικό, ένας από τους πατέρες της ερήμου έκανε αυτή την παραστατική διδασκαλία στους νεότερους μοναχούς. Υπόθεσε, αδελφέ μου, ότι αυτή τη στιγμή παίρνω εγώ το πρόσωπο του δίκαιου κριτού και ανεβαίνω στο δικαστικό βήμα. Σε ρωτώ λοιπόν, τι θέλεις να σου κάνω? Αν μου πεις ελέησέ με, σου αποκρίνομαι. Ελέησε και εσύ τον αδελφό σου. Αν πάλι μου πεις συγχώρησέ με, σου απαντώ. Συγχώρησε και εσύ τα σφάλματα του πλησίον σου. Μήπως είναι άδικος ο κριτής? Μη γέννητο. Αδελφέ, στο χέρι σου είναι να κερδίσεις τη συμπάθεια του κριτού, αρκεί να έχεις μάθει να συγχωρείς. Γι' αυτό μας διδάσκουν οι Άγιοι ότι ίσως η πιο μεγάλη ευεργεσία είναι αυτή που μας κάνει αυτός που μας αδικεί. Η πιο μεγάλη ευλογία είναι να συκοφαντηθείς, να αδικηθείς με οποιοδήποτε τρόπο. Πότε όμως είναι ευλογία? Όταν υπομείνεις, δεν θυμώσεις, δεν κατασκευάσεις έχθρα και μίσος και λογισμούς αντιπάθειας, αλλά συγχωρήσεις και ανταποδώσεις καλό στο κακό. Τότε αυτόματα συγχωρείσαι για τις πολύ περισσότερες και μεγαλύτερες αμαρτίες σου που έχεις εσύ κάνει απέναντι στον Θεό, αλλά και στους άλλους ανθρώπους. Πολλές φορές βέβαια αυτός που μας αδικεί, αυτός που μας βλάπτει, δεν έχει κάποια εμφανή αφορμή. Είναι τελείως άδικο αυτό που κάνει. Εμείς δεν του έχουμε κάνει τίποτε. Όμως έχουμε κάνει σε άλλους και προπάντων έχουμε φανεί αχάριστοι απέναντι στον ευεργέτη μας τον Θεό. Ισχύει αυτό που λέγει «Εν άλλοις πτέομεν και εν άλλοις παιδευόμεθα». Αλλού φταίμε και αλλού πληρώνουμε. Παραχωρεί ο Θεός πολλές φορές να αδικηθούμε έτσι ώστε να ξεχρεώσουμε τις αδικίες που έχουμε κάνει. Αδικούμαστε από ανθρώπους που δεν δικαιούνται εντός εισαγωγικών να μας αδικήσουν, γιατί και εμείς έχουμε αδικήσει άλλους. Αν υπομένουμε το άδικο, αν συγχωρήσουμε τον άδικο, αν συμφιλιωθούμε με τον εχθρό μας, τότε πραγματικά συγχωρούμαστε και από τον Θεό. Είναι παροιμιώδης η ανεξικακία των Αγίων, η ανεξικακία του Αγίου Νεκταρίου και η ανεξικακία πάρα πολλών άλλων Αγίων και παλαιότερων και συγχρόνων. Διαβάζουμε στο γεροντικό. Κάποιος σοφός πατήρ λέει «Εκείνος που αδικείται και συγχωρεί, ομοιάζει με τον Ιησού. Εκείνος που δεν αδικεί μεν, αλλά ούτε εν αδικείται, του αρέσει, είναι στη θέση του Αδάμ. Ο άδικος όμως, ο κακεντρεχής, ο συκοφάντης, δεν διαφέρει από τον διάβολο». Υπάρχουν τρεις κατηγορίες ανθρώπων. Υπάρχει ο άνθρωπος ο οποίος αδικεί τον άλλον και αυτός είναι στο παραφύσιν. Υπάρχει ο άνθρωπος ο οποίος δεν αδικεί αλλά και δεν θέλει να αδικείται. Αυτός είναι στο καταφύσιν. Και υπάρχει ο άνθρωπος που αδικείται και ανταποδίδει καλό στο κακό, που συγχωρεί. Αυτός είναι στο υπερφύσιν. Ο πρώτος άνθρωπος που είναι στο παραφύσιν είναι ο λεγόμενος σαρκικός άνθρωπος. Ο δεύτερος άνθρωπος που είναι στο καταφύσιν δεν θέλει να αδικείται ούτε και αδικεί, είναι ο λεγόμενος ψυχικός άνθρωπος. Και ο τρίτος άνθρωπος που συγχωρεί αυτόν που τον αδικεί είναι ο πνευματικός άνθρωπος. Ποιος από τους τρεις σώζεται? Μόνο ο πνευματικός άνθρωπος σώζεται. Δεν είναι αρκετό, αδελφοί μου, να είναι καθαρά τα χέρια μας. Θα πρέπει να είναι και γεμάτα, με χάρη, με σπλαχνία, με αγάπη, με συγχώρηση. Ο Αββάσης Σίδωρος, ο πρεσβύτερος της Κήτεως στην Αίγυπτο, είχε τόση ανεξικακία, ώστε έπαιρνε κοντά του και διόρθωνε όλους τους κακούς υποτακτικούς, όσους οι άλλοι γεροντάδες δεν θέλανε, γιατί δεν μπορούσαν, δεν είχαν την υπομονή να τους βαστάξουν, λόγω των πολλών τους παθών, τους έπαιρνε αυτός. Έλεγε, φέρε τον σε μένα, αδελφέ, όταν κάποιος άλλος γέροντας είχε έναν υποτακτικό αντίλογο ή ανυπότακτο και ήθελε να τον διώξει. Τον κρατούσε στο κελί και με την καλοσύνη και την υπομονή του τον διόρθωνε και τον έστελνε σοφρονισμένο στο γέροντά του. Στην Εκκλησία πάλι το πιο προσφυλές του κήρυγμα ήταν το «Εάν γαραφείτε της ανθρώπης τα παραπτώματα αυτών, αφήσει και ο πατήρ ημών ο ουράνιος τα παραπτώματα ημών». Αυτός ήταν ο Άγιος Ισίδωρος, ο πρεσβύτερος της Σκήτεως και έλεγε συνεχώς «Αδελφοί, συγχωρήσατε συγχωρήσετε τους αδελφούς σας, για να συγχωρηθούν οι αμαρτίες σας. Ένας αγαθότατος ερημίτης γειτόνευε με έναν μοναχό τεμπέλη που βαριόταν να δουλέψει, και για να ζήσει πήγαινε κρυφά στην καλύβα του γείτονά του και του έκλεβε τα πράγματα. Ο ερημίτης το είχε καταλάβει, αλλά δεν έκανε ποτέ του λόγο γι' αυτό στον ένοχο. Για να κάνει τέτοια πράξη θα έχει πολύ ανάγκη ο αδελφός, έλεγε συχνά στον εαυτό του ο αγαθός γέροντας. Δούλευε όμως σκληρά για να καταφέρει να ζήσει, και μόλο τούτος υστερείτο, γιατί ο κλέπτης, παίρνοντας για κουταμάρα τη σιωπή του, είχε εντελώς αποθρασινθεί και δεν του άφηνε σχεδόν ούτε ψωμί να φάγει. Έφτασε η ώρα να κοιμηθεί ο ερημίτης, και οι αδελφοί της Κήτης μαζεύτηκαν γύρω του να πάρουν την ευχή του. Ανάμεσά τους ο ετοιμοθάνατος είδε εκείνον που τόσα χρόνια τον είχε κάνει να υποφέρει με τις κλεψιές του. Του έγνεψε να πάει κοντά του, και όταν εκείνος πλησίασε, πήρε τα χέρια του μέσα στα δικά του και άρχισε να τα φιλεί. «Ευχαριστώ τα χέρια αυτά», έλεγε, «που έγιναν αφορμή να βρω σήμερα τον παράδεισο». Να, ένα ακόμα παράδειγμα συγχωρητικότητας. Και πάρα πολλά τέτοια παραδείγματα έχουμε. Υπάρχουν όμως δυστυχώς και τα αντίθετα παραδείγματα. Δυστυχώς πολλοί άνθρωποι δεν θέλουν να συγχωρήσουν. Έλεγε ο μακαριστός επίσκοπος πατήρ Αυγουστίνος, σε ένα χωριό ένας πολύ γέρος, 90 χρονών, πέθαινε. Πάει ο καλός παπάς στο σπίτι. «Γέροντα, τι κάνεις?» «Δεν μπορώ». «Θέλεις να κοινωνήσεις?» «Θέλω». «Θα σε κοινωνήσω, αλλά να φωνάξουμε εκείνο τον άνθρωπο που έχεις τόσα χρόνια να του μιλήσεις». «Ποιον?» «Εκείνο». «Α, δεν τον συγχωρώ». «Πες μου, παππούλη, να κάνω ό,τι θέλεις άλλο. Να ανάψω λαμπάδες, να χτίσω εκκλησία, να κάνω ελεημοσύνες, να νηστέψω. Αυτόν δεν τον συγχωρώ». «Βρε τούτο, βρε εκείνο», του έλεγε ο παπάς με δάκρυα. Τίποτε. Ξεψυχούσε, θα παρέβει την ψυχή του στον διάβολο, και όμως δεν συγχώρησε. Δυστυχώς υπάρχουν αυτά. Υπάρχουν όμως και αντίθετα σύγχρονα παραδείγματα που μας διδάσκουν πολύ, πολύ. Πολλοί μας διδάσκουν και πολλά τέτοια υπάρχουν. Έλεγε ο πατήρ Εφραίμ από την Αριζόνα ένα παράδειγμα μιας ψυχής στην οποία και εγώ ίδιος έμεινα έκθαμβος μπροστά στο μεγαλείο της. Εδώ στο εξωτερικό πριν μερικά χρόνια ήταν μια ψυχή που, την οποία εγκατέλειψε ο άντρας της. Μπήκε ένα άλλο πρόσωπο μέσα στο σπίτι της. Της πήρε τον άντρα και έφυγε. Αυτή η γυναίκα κάποια ημέρα προσήλθε στον χώρο που εξομολογούσα με πολύ αγάπη και σεβασμό. Γονάτισε και έκλαιγε. Της λέω, «Παιδί μου, ποια είναι η αιτία των δακρύων σου? Τι σου συμβαίνει?» «Ξέρετε, πάτερ, δεν κλαίω για κάποιο αμάρτημα, αλλά κλαίω για να φωτιστεί ο άντρας μου να μετανοήσει. Γιατί έκανε το σφάλμα και έφυγε από το σπίτι με άλλη γυναίκα και αμάρτησε στον Θεό. Και έρχεται στο σπίτι μου με τη γυναίκα που έχει τώρα, τους φιλοξενώ, τους κάνω τραπέζι, κοιμούνται και μεταφεύγουν. Φυλάω τον άντρα μου, φυλάω τη γυναίκα μου αυτή, φυλάω τη γυναίκα αυτή, τους κάνω δώρα, τους ξεπροβοδίζω, τους δίνω ευχές και πηγαίνουν και ξαναέρχονται. Και γιατί, παιδί μου, το κάνεις αυτό? Μα δεν το λέει ο Χριστός αυτό στο Ευαγγέλιο, να αγαπάμε τους εχθρούς μας? Αυτή η γυναίκα για μένα είναι ο μεγαλύτερος μου εχθρός, αφού μου πήρε τον άντρα, αλλά πρέπει να την αγαπώ. Και αφού ο Χριστός ζητεί να αγαπάμε τους εχθρούς μας και να δίνουμε όλο τον εαυτό μας και την αγάπη μας, αυτό κάνω κι εγώ. Και κλαίω να τους φωτίσει ο Θεός και να τους δώσει μετάνοια. Προσευχηθείτε κι εσείς γι' αυτό. Μπορείτε να μετρήσετε την αρετή αυτής της γυναίκας? Μπορεί ο Θεός τώρα αυτήν τη γυναίκα, ό,τι κι αν έκανε σαν άνθρωπος, να μην την έχει συγχωρήσει? Και τα δάκρυά της δεν ήταν για τίποτε άλλο παρά το βραβείο που τους είχε δώσει για τη μεγάλη αυτή νίκη της αγάπης. Να η εφαρμογή του Ευαγγελίου τι ανθρώπους κάνει. Και δεν είναι καθόλου χαζή. Είναι λογικοτάτη γυναίκα και πάρα πολύ δυνατός άνθρωπος. Μια αφανής ηρωίδα του Ευαγγελίου, χωρίς κανείς να το γνωρίζει αυτό. Διαβάζουμε στο γεροντικό. Διηγεί το αβάζος ημάς. Είχα στην Σκήτη έναν αδελφό υποτακτικό, ο οποίος προερχόταν από πλούσιο σπίτι. Ήταν καλομαθημένος και είχε ανάγκη από ιδιαίτερη φροντίδα και κατανόηση για να προχωρήσει στη μοναχική ζωή. Πράγματι λοιπόν με τη χάρη του Θεού τον κατήρτισα πνευματικά στο πνεύμα του μοναχισμού και έφτασε ως το σημείο να λάβει από εμένα το μοναχικό, το αγγελικό σχήμα. Αυτός λοιπόν μια μέρα μου είπε «Αβά, σε αγαπώ πολύ». Εγώ του απάντησα «Ακόμα δεν βρήκα κάποιον να με αγαπά όπως τον αγαπώ. Τώρα μου λες ότι με αγαπάς και εγώ σε πιστεύω. Αν όμως συμβεί κάτι που να μη σου αρέσει, δεν θα παραμείνεις ο ίδιος. Εγώ όμως, με τη βοήθεια του Θεού, ό,τι και να πάθω από εσένα, θα παραμείνω ο ίδιος απέναντί σου και τίποτε δεν θα μπορέσει να με απομακρύνει από την αγάπη σου». Είναι αυτή η αγάπη εν Χριστώ, η αγάπη ανιδιοτελής, η αγάπη η οποία ουδέποτε εκπίπτει, όπως λέει ο Απόστολος Παύλος. Σε αυτή την αγάπη είχε φτάσει ο γέροντας. Πέρασε πραγματικά λίγος καιρός και δεν γνωρίζω για ποιο λόγο ή τι του συνέβη, διότι δεν συγκατοικούσαμε πια μαζί, και ο αδελφός άρχισε να διαδίδει για το πρόσωπό μου πολλά φοβερά, ακόμη και αισχρά. Εγώ μόλις πληροφορήθηκα όλα όσα έλεγε εναντίον μου, είπα στον εαυτό μου «Αυτός ο άνθρωπος είναι καυτήριο του Ιησού και στάλθηκε για να θεραπεύσει την κενόδοξη ψυχή μου. Αυτός πραγματικά είναι ευεργέτης σου». Και όντως τον θεωρούσα σαν γιατρό και θεραπευτή μου και προσευχόμουν αδιάπειρα γι' αυτόν. Ενώ σε αυτούς που μου μετέφεραν τα λόγια του απαντούσα «Ο αδελφός γνωρίζει όσα ελαττώματά μου είναι φανερά και όχι όλα, πολύ ελάχιστα. Αναφέρει λοιπόν όσα γνωρίζει. Έχω όμως και πολλά άλλα που διαφεύγουν την προσοχή του». Μετά λοιπόν από αρκετό καιρό ο αδελφός αυτός με συνάντησε στην Κεσάρια της Καπαδοκίας και κατά τη συνήθειά του με αγκάλιασε και με ασπάστηκε αδελφικά. Και εγώ επίσης έκανα το ίδιο, σαν να μην συνέβαινε τίποτε. Το ίδιο πράγμα επαναλήφθηκε πολλές φορές, δηλαδή ο γέροντας δεν έδειξε καμιά δυσαρέσκεια, ενώ γνώριζε όλα τα συκοφαντικά που έλεγε εναντίον του. Έλεγε τόσα φοβερά λόγια εναντίον μου και κάθε φορά που με συναντούσε με αγκάλιαζε θερμά και με ασπαζόταν. Μια τρομερή υποκρισία. Και εγώ του ανταπέδιδα θερμό το χαιρετισμό χωρίς να του δίνω καμιά υποψία ότι έχω μάθει όσα διαδίδει για το πρόσωπό μου. Ούτε του φανέρωνα κάποια λύπη για τις συκοφαντίες του, αν και τίποτε από όσα έλεγε δεν ξέφευγε από τα αυτιά μου. Κάποια μέρα λοιπόν ύστερα από αυτά με ξανασυνάντησε και έτρεξε ως συνήθως κοντά μου. Αλλά αυτή τη φορά έπεσε στα πόδια μου, τα κράτησε σφιχτά και μου είπε «Συγχώρησέ με Αβά για την αγάπη του Κυρίου, γιατί πολλά φοβερά κατελάλησε εναντίον σου και εσύ είσαι καθαρός και άδολος». Εγώ τότε τον σήκωσα επάνω, τον ασπάστηκα και του είπα χαριεντιζόμενος «Θυμάσαι αδελφέ που κάποτε μου είπες σε αγαπώ πολύ και εγώ σου απάντησα ότι ακόμα δεν βρήκα κάποιον να με αγαπάει όπως τον αγαπώ. Θα θυμάσαι ασφαλώς και τα υπόλοιπα που σου έλεγα. Θέλω να ξέρεις ότι τίποτε δεν μου διέφυγε από όσα διέδιδες εναντίον μου. Μάθαινα τα πάντα και το μέρος που τα έλεγες και σε ποιους τα έλεγες. Ουδέποτε βέβαια τα διέψευσα και ούτε είπα σε κανέναν δεν είναι έτσι όπως τα λέει ο αδερφός. Ούτε παρασύρθηκα με τη χάρη του Αγίου Θεού να πω σε κάποιον κακό λόγο για το δικό σου πρόσωπο, ούτε ίχνος εκδίκησης και ανταπόδοσης. Έλεγα σε αυτούς που μου μετέφεραν τις κατηγορίες σου ότι αυτά που λέει ο αδελφός τα λέει από αγάπη, γιατί θέλει να είμαι σωστός μοναχός. Τον δικαιολογούσε κιόλας. Και ουδέποτε έπαυσα να προσεύχομαι για σένα. Θα σου πω και κάτι ακόμα, αδελφέ, για να καταλάβεις ότι η αγάπη μου παρέμεινε αναλύωτη στο πρόσωπό σου. Όταν κάποτε πόνεσε το μάτι μου πάρα πολύ και κινδύνεψα να το χάσω, αμέσως εθυμήθηκα. Έκανα το στιμίο του Σταυρού και είπα: Κύριε Ιησού Χριστέ, με τις ευχές του αδελφού μου τάδε, κάνε με καλά. Και αμέσως θεραπεύτηκα. Βλέπουμε πόσο μεγάλη δύναμη και παρησία έχει η ανεξικακία. Όταν κάποιος μας αδικεί, η καλύτερη προσευχή είναι αυτή. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησέ τον και με τις ευχές του ελέησε και εμένα. Και αμέσως θεραπεύτηκα. Και τότε, συνέχισε ο Αββάζος ημάς, ο αδελφός εκείνος απέκτησε τέλεια εμπιστοσύνη σε μένα. Σταμάτησε να με κατηγορεί, με υπερεκτιμούσε και με αγαπούσε αληθινά. Στη συνέχεια πρόσθεσε: Εμείς δεν γνωρίζουμε πώς να κερδίσουμε την αγάπη και την εκτίμηση των αδελφών μας. Γιατί αν ταπεινωθεί κάποιος και ανεχθεί τον αδελφό του, ο αδελφός του θα συναισθανθεί την ταπείνωση και την ανεξικακία του και θα ανάψει μέσα στην καρδιά του ισχυρή αγάπη και εκτίμηση για το πρόσωπό του, αλλά θα κερδίσει ταυτόχρονα και την ψυχή του. Και ένα πολύ διδακτικό σύγχρονο περιστατικό ανεξικακίας και γνήσιας χριστιανικής αγάπης προς τους εχθρούς συνέβη στη Μόρφο της Κύπρου στις μάχες μεταξύ Ελληνοκυπρίων και Τούρκων κατά την απόβαση των δεύτερων στο νησί τον Ιούλιο το 1974. Για να μην λέμε ότι αυτά γινόντουσαν τότε και σήμερα δεν μπορούμε να συγχωρήσουμε. Σε μια από τις μάχες, λόγω μεγάλης αριθμητικής διαφοράς, οι Τούρκοι κατάφεραν και αιχμαλώτησαν 12 Ελληνοκύπριους. Μεταξύ αυτών ήταν και ένας δάσκαλος, το οποίο το σπίτι βρισκόταν στην περιοχή των μαχών. Τους οδήγησαν εκεί στο σπίτι του δασκάλου, τους έστησαν στον τοίχο του σπιτιού και περίμεναν να έρθει ο αξιωματικός για να τους εκτελέσουν. Πράγματι μετά από λίγο ήρθε και μπαίνοντας στην αυλή του σπιτιού πρόσεξε που από πάνω του την πλούσια κλιματαριά από την οποία κρεμόντουσαν λαχταριστά τσαμπιά σταφυλιών. Άπλωσε το χέρι του και έκοψε ένα. Και ενώ ήταν έτοιμος να βάλει τις πρώτες ρόγιες στο στόμα του, άκουσε τον δάσκαλο, που στημένος και αυτός στον τοίχο περίμενε την εκτέλεσή του, να του φωνάζει: Μη το φάτε, έχει δηλητήριο. Μόλις χθες το ράντισα. Ο Τούρκος αξιωματικός έμεινε κατάπληκτος, με το χέρι μετέωρο. Μετά πέταξε το σταφύλι και κοίταξε συγκινημένο στον δάσκαλο, που με τόση ανεξικακία τον εμπόδισε από την θανατηφόρα τροφή, ενώ εκείνος ήταν έτοιμος να φωνάξει το παράγγελμα της εκτέλεσής του μαζί με τους άλλους. Με σπασμένη φωνή από τη συγκίνηση τον ρώτησε: «Γιατί το έκανες αυτό?» «Είμαι εχθρός σου και ήμουν έτοιμος να σε εκτελέσω. Γιατί δεν μ' άφησες να δηλητηριαστώ?» Ο δάσκαλος τότε με ήσυχη ταπεινή φωνή του είπε: «Ας είσαι εχθρός μου, δεν θα μπορούσα να σε αφήσω να πεθάνεις. Ο Χριστός που πιστεύω μας έχει δώσει εντολή να αγαπάμε τους εχθρούς μας. Τώρα που σε λίγο θα παρουσιαστώ μπροστά του, τι θα του έλεγα αν σε άφηνα να πεθάνεις?» Ο Τούρκος έμεινε άφωνος. Η ψυχή του αλλοιώθηκε, μαλάκωσε και θαύμασε τη χριστιανική ανεξικακία. Τότε γύρισε προς τους στρατιώτες του που ήσαν και εκείνοι εντυπωσιασμένοι και έδωσε τη σωτήρια εντολή: «Αφήστε τους ελεύθερους όλους. Τους χαρίζω την ζωή για χάρη αυτού του ανθρώπου». Αν έβρισκα έναν Τούρκο με τέτοια μεγαλοψυχία, θα του φιλούσα τα πόδια. Βλέπετε, όταν εφαρμόζεται το Ευαγγέλιο, πόσα ευλογημένα πράγματα γίνονται. Και η ζωή πρόσκαιρη σώζεται, αλλά και προβληματίζονται πάρα πολύ και οι άθεοι και οι αντίχριστοι. Μας λέγει το Ιερό Ευαγγέλιο, δεν πρέπει να δει ο ήλιος και να έχουμε έχθρα. Και ακόμα και αν ο άλλος δεν συμφιλιώνεται, εμείς όμως θα πρέπει να κάνουμε ό,τι μπορούμε για να συμφιλιωθούμε μαζί του. Έχουμε πάρα πολλά περιστατικά, παλιότερα και σύγχρονα, που δείχνουν το μεγαλείο της συγχωρητικότητας. Ένας σύγχρονος Άγιος Κληρικός, ο πατήρ Επιφάνιος Θεοδωρόπουλος, μας έχει κληροδοτήσει τέτοια παραδείγματα από τη ζωή του. Υπήρχε κάποιος κληρικός, ο οποίος για κάποιους λόγους δεν χαιρετούσε τον γέροντα όταν τον συναντούσε και τη γνωρίζονταν. Και ενώ ο πατήρ Επιφάνιος πάντοτε τον χαιρετούσε, εκείνος άλλοτε άλλαζε δρόμο και άλλοτε έστρεφε το κεφάλι του αλλού. Είναι αυτό που συνήθως συμβαίνει σε πολλούς. Δεν θέλουν να πούν καλημέρα. Και πάνε και στον πνευματικό και λένε, πάτε τι να κάνω. Δεν θέλει να μου μιλήσει. Του είπα μια φορά και δεν μου είπε. Και εγώ λοιπόν σταμάτησα να του λέω. Κοιτάξτε τι έκανε ο πατήρ Επιφάνιος. Επέμενε και τον χαιρετούσε κάθε φορά. Κάποια φορά συναντήθηκαν επάνω σε μια μικρή γέφυρα. Ο πατήρ Επιφάνιος πάλι τον χαιρέτησε. Τότε εκείνος ξέσπασε σε φωνές. Υποκριτή, Φαρισαίε, με χαιρετάς και από πάνω. Ο πατήρ Επιφάνιος συνέχισε ήρεμα. Ευλογείτε την ευχή σας και προχώρησε στον δρόμο του. Μετά από λίγες μέρες ο γέροντας επιδιώκει να συναντηθεί με κοινό τους γνωστό. Του έστειλε ένα μήνυμα με έναν κοινό γνωστό. Πες στον πατέρα Χ ότι εγώ δεν θα πάψω να τον αγαπώ και θα τον χαιρετώ όταν τον βλέπω. Εάν συνεχίσει αυτή την τακτική θα πάει στην κόλαση. Ας προσέξει. Ύστερα από λίγο καιρό, βλέποντας ο κληρικός αυτός την καλή επιμονή του γέροντα, έσπασε και άρχισε και αυτός να το χαιρετά. Για τον γέροντα ήταν το φυσικότερο πράγμα, παρά το ότι είχε ισχυρότατη μνήμη, να ξεχνά τις προσβολές και τους εξευτελισμούς των άλλων ή τις ανυπακοές των υποτακτικών του προς αυτόν. Κάποτε ένας υποτακτικός του αντιμίλησε έντονα σχετικά με κάποιο διακόνημα. Ο γέροντας έδειξε εξωτερικά ότι ταράχτηκε. Το βράδυ, όπως ήταν φυσικό, πήγε ο υποτακτικός να του βάλει μετάνια. Την ώρα αυτή είχε πάει ο γέροντας να επισκεφθεί κάποιον ασθενούντα αδελφό, στο κελί του οποίου ευρίσκονται και άλλοι 4-5 πατέρες. Ο αδελφός έβαλε μετάνια, ο γέροντας όμως δεν θυμόταν τίποτε από το απογευματινό συμβάν. Τι έγινε, παιδί μου, για θύμισέ μου, μα γέροντα δεν θυμάστε την απογευματινή αντιλογία μου και την απίθειά μου στο τάδε θέμα. Οπότε ο γέροντας λέει χαμογελώντας ελαφρά, ειλικρινά σου λέω, δεν θυμόμουν τίποτε. Τώρα μου θύμισες το περιστατικό. Μια φορά θυμάται κάποιος, πηγαίνοντας σε ένα νοσοκομείο με αυτοκίνητο πνευματικού του τέκνου, περάσαμε από την Ομόνια. Σταματήσαμε σε ένα φανάρι, οπότε κάποιος απ' έξω, βλέποντας τον γέροντα, έκανε ένα σχήμα φτισήματος, κοροϊδεύοντας ταυτόχρονα χυδαία τον ιερέα του Θεού. Εμείς νευριάσαμε και θέλαμε να του ζητήσουμε το λόγο, αλλά μας πρόλαβε ο γέροντας. Ας είσαι καλά, ειρήνη σύ, και τον ευλόγησε. Όταν βρισκόταν στην επιθανάτια κλίνη, ήρθε στο διαμέρισμά του με σκοπό να τον δει κάποια κυρία, η οποία παλαιότερα τον είχε στενοχωρήσει. Εν αγνία του γέροντα όμως, κάποιος από εκείνους οι οποίοι τον εξυπηρετούσαν, έκρινε καλό να μην της επιτρέψει την είσοδο, λόγω της στάσεώς της, προβάλλοντας ως επιχείρημα το ότι δεν μπορούσε τότε ο ασθενής. Όταν το έμαθε ο γέροντας πικράθηκε πολύ. Μάλωσε το πνευματικό παιδί του και του επέστησε την προσοχή. Όταν θα ξαναρχόταν η κυρία να της έλεγε να περάσει να τον δει. Πράγματι, σε μια νέα επίσκεψή της τη δέχτηκε ο γέροντας με πολύ αγάπη και ανεξικακία. Κάποιος αξιωματούχος της Εκκλησίας με εγκύκλιό του τον διέσυρε κάποτε, απαιτώντας την καθαίρεσή του, διότι ο γέροντας αγωνιζόταν κατά του μεταθετού των επισκόπων. Μας λέγει εδώ ο βιογράφος του κάποια περιστατικά ανεξικακίας. Ο Άγιος, ο πατήρ Επιφάνιος, ήταν πιστός στηρητής των ιερών κανόνων και πραγματικά σύγχρονος πατέρας της Εκκλησίας. Ένας από τους ιερούς κανόνες απαγορεύει τη μετάθεση του επισκόπου από την έδρα του που έγινε επίσκοπο σε κάποια άλλη επισκοπή. Γιατί ο επίσκοπος νυφεύεται την Εκκλησία και δεν μπορεί να φύγει από εκεί παρά μόνο με το θάνατό του. Είχε κάνει φοβερό αγώνα ο γέροντας Επιφάνιος για να επικρατήσει αυτός ο κανόνας και να μην επιτρέπεται η μετάθεση των επισκόπων. Οπότε κάποιος αξιωματούχος της Εκκλησίας αγωνιζόταν εναντίον του και τον διέσυρε. Μετά από κάμποσο καιρό όμως αυτός ο αξιωματούχος περιήλθε σε δεινή θέση λόγω μηνύσεως εναντίον του. Την υπόθεση μάλιστα τη χειριζόταν επίσκοπος, ο οποίος αγαπούσε και εκτιμούσε τον γέροντα, τον πατέρα Επιφάνιο. Πίστεψε λοιπόν ο καημένος ο κατηγορούμενος ότι παρουσιάστηκε η χρυσή ευκαιρία στον πατέρα Επιφάνιο να πάρει την εκδίκησή του. Τι να κάνει, την ανάγκη φιλοτιμία ποιούμενος ήρθε σε επαφή μαζί του και τον παρακάλεσε να μεσολαβήσει για να μην έχει άσχημες συνέπειες για αυτόν η όλη υπόθεση. Όλοι τότε προέτρεπαν τον γέροντα να μην μεσολαβήσει, ώστε εκείνος να τιμωρηθεί. Ο πατήρ Επιφάνιος όμως, εραστής της αγάπης προς τους εχθρούς, δήλωσε ότι θα ενεργήσει κατά την εντολή της αγάπης. Πράγματι παρενέβη και έσωσε αυτόν, ο οποίος τον είχε αδικήσει. Η χαρά και η αγαλίασή του ήταν μεγάλη όταν ανακοίνωσε στο πνευματικοπαίδιο του το αποτέλεσμα της μεσολαβήσεώς του. «Σήμερα πήρα την εκδίκησή μου», έλεγε ο αγαθός γέροντας. Αυτά τα λίγα παραδείγματα από τα πολλά που υπάρχουν παρουσίασα σήμερα στην αγάπη σας, για να διδαχθούμε όλοι τη μεγάλη αυτή αρετή της συγνώμης, της ανεξικακίας, της συγχώρησης, με την αρχή της Αγίας και Μεγάλης Τεσσαρακοστής. Είναι πολύ μεγάλο το μάθημα της συγχώρησης, να μάθουμε να ζητούμε συγχώρηση και να δίνουμε συγχώρηση. Και να μην περιμένουμε να μας ζητήσει ο άλλος συγγνώμη, αλλά να του δείχνουμε τη διάθεσή μας και την αγάπη μας πάντοτε. Είτε αυτός μας ζητήσει συγγνώμη, είτε δεν μας ζητήσει. Και έτσι θα έχουμε την ευλογία και τη χάρη του Θεού. Είναι άξιοι επαίνουν πολλοί χριστιανοί μας που κάνουν το τριήμερο, αυτή δηλαδή την πλήρη αποχή από τροφές τις τρεις πρώτες ημέρες, καθαρά Δευτέρα, καθαρά Τρίτη και καθαρά Τετάρτη. Και αυτό είναι μίμησης βέβαια του Κυρίου, ο οποίος δεν έκανε τριήμερο, αλλά τεσσαρακονθήμερο. Δεν έφαγε και δεν ήπια. Και βέβαια θα πει κανείς είναι σχετικά δύσκολο, αλλά ο Θεός δίνει δύναμη. Και βέβαια δεν το επιβάλλουμε, γιατί ο καθένας έχει τις ανάγκες του, έχει τις δυνατότητές του. Και όπως λέει ο Μέγας Βασίλειος, υπάρχουν, λέει, σώματα σιδερένια και σώματα αχυρένια. Γι' αυτό ο καθένας με το πνευματικό του μπορεί να το κανονίζει αυτό και να κάνει νηστεία στο μέτρο που μπορεί. Όμως να είναι αυστηρός με τον εαυτό του και να θέλει να κάνει νηστεία. Να μην κυριαρχήσει η φιλαυτία, οπότε μετά αρχίζουν και οι εκπτώσεις από την νηστεία. Βέβαια δεν είναι το άπαν η νηστεία. Το άπαν είναι η αγάπη στον Θεό και στον πλησίον, η οποία ξεκινάει από τη μετάνοια, από την κάθαρση. Αλλά ένας πολύ βοηθητικός παράγοντας για την κάθαρση από τα πάθη και μάλιστα από τα σαρκικά που έχουν κυριαρχήσει στην εποχή μας είναι η νηστεία. Γιατί όταν κανείς τρώγει πολύ και δεν νηστεύει, τότε γεμίζει και με ακάθαρτους πονηρούς και σαρκικούς λογισμούς. Ευχόμαστε λοιπόν να έχουμε καλή Μεγάλη Σαρακοστή, καλή νηστεία και αποχή όχι μόνο από τις τροφές αλλά και από τα πάθη και εγκράτεια και στο φαγητό αλλά και στα λόγια και στους λογισμούς. Να έχουμε σιωπή και εξωτερική των χειλαίων αλλά και εσωτερική της καρδιάς και αδιάλειπτη πολυλογία εντός εισαγωγικών στον Θεό, προσευχή στον Θεό. Γιατί όσο κανείς ανοίγει το στόμα και μιλάει και συναναστρέφεται με διαφόρους, τόσο δεν μπορεί να προσεύχεται. Όσο σιωπά, τόσο σιγά σιγά βλέπει τα πάθη του, τα πολεμά, τα χαλιναγωγεί και μπορεί στη συνέχεια να συγκεντρωθεί στον εαυτό του και να ανέβει στον Θεό. Καλή και ευλογημένη Αγία Τεσσαρακοστή. Καλό στάδιο και καλή Μεγάλη Εβδομάδα και καλή Ανάσταση. Ο Θεός μαζί μας.